Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στον κύριο Κούγια. Καλησπέρα. Θα δώσω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Κούγια και μετά θα πούμε εμείς, γιατί έχει να κάνει και θεραπεία στη συνέχεια. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κούγια. Καλώς ήρθατε, κύριε. Καλησπέρα. Ναι, σήμερα νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε την ακροαματική διαδικασία, να σημειώσω ότι σήμερα εξετάζεται ως πραγματογνώμων και όχι ως απλής μάρτυρας η διενεγείρισα την νεκροψία νεκροδομή στην υπόθεση του θανάτου της Ήρηδος, αλλά τοποθετήθηκε λόγω της γνώσης, όπως είπε η ίδια, και της γνωμοδοτήσεως των Καρακούκη Καλαύρια, η κυρία Τσιόλα. Η κυρία Τσιόλα, η οποία πριν από δύο μέρες εξελέγει παμψηφία από τους συναδέλφους της ως ειδική σύμβουλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για θέματα ιατροδικαστικής μαζί με την κυρία Τσάκωνα, ήταν καταιγιστική στην κατάθεσή της και στην ουσία οδήγησε σε κατάρρευση όλη τη γνωμοδότηση και για τα δύο παιδιά των Καρακούκη Καλόγρια. Η ίδια επεκαλέστη την βιβλιογραφία 146 ιατροδικαστών σε όλο τον κόσμο για ειδικά θέματα. Η ίδια προσέφερε στη διαδικασία μια προσωπική της αλληλογραφία με τον κορυφαίο ιατροδικαστή στον κόσμο, Ντίτ Μάγερ, ο οποίος πραγματικά διέψευσε αυτά τα οποία ανέφερε ο Ευτυχιάδης, ο οποίος συμμετείχε με απαράδεκτο τρόπο σε αυτή τη διαδικασία, και ήταν κατηγορηματική ότι κακώς η κυρία κατηγορουμένη είναι κατηγορούμενη στην υπόθεση αυτή, γιατί δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ασφυκτικού θανάτου, όπως επί μήνες, επί χρόνια ανέπτυσαν σε διάφορες εκπομπές, αλλά και σε την γνωμοδότηση αυτή η Καρακούκη Καλόγρια και διάφοροι ιατροδικαστές. Κύριε Κουγιά, για να μην κάνουμε μονόλογο. Είπε ακόμα η κυρία, Τσάκωνα. Κύριε Κουγιά, μισό λεπτό. Ένα λεπτό να τελειώσω την τοποθέτησή μου. Ολοκληρώς. Και μετά να ρωτήσετε. Είπε ακόμα η κυρία Τσιόλα ότι με την άποψή της για την Μαρία Ελένη και για την Ήρηδα συμφωνούν και 25 τακτικοί ιατροδικαστές οι οποίοι υπηρετούν σε όλη την Ελλάδα. Ανέφερε ένα-ένα τα ονόματά τους και είπε ότι εφόσον αυτοί κληθούν από το δικαστήριο να επιβεβαιώσουν την άποψή της και να διαψεύσουν την άποψη των Καρακούκη Καλόγρια, είναι πρόθυμοι να έρθουν να εξεταστούν. Οπότε καταλαβαίνετε το τι καθοριστική ήταν αυτή η κατάθεση σήμερα της κυρίας Τσιόλα, η οποία κατά την ταπεινή μου άποψη σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο σε όλη την Ελλάδα θα οδηγούσε ακόμη και σήμερα στην πανηγυρική αθώωση της κυρίας κατηγορουμένης, η οποία κατά την άποψή μου θα επέρθει οπωσδήποτε στην υπόθεση αυτή. Κύριε Κούγια, λοιπόν, μας τα είπατε αυτά. Θέλω να σας θέσω κάποια ερωτήματα. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μετά από καιρό τα λέμε έτσι στον τηλεοπτικό. Πιο δυνατά λίγο, δεν σας ακούω καλά. Με ακούτε τώρα. Ναι, ναι. Λέω χαίρομαι καταρχάς για το. Πιο δυνατά λίγο. Ναι, λέω χαίρομαι καταρχάς για το γεγονός ότι μετά από πολύ καιρό τα λέμε και πάλι στον τηλεοπτικό αέρα, έτσι. Και είστε δεκτικός να σας φιλοξενήσω. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν γι' αυτό. Θέλω να μου πείτε κάτι. Η κυρία Τσιόλα. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό, κύριε Κουσουλέ, ακούστε κάτι, για να μην υπάρχουν σκιές. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Εσάς σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Ποιος φταίει, κύριε Κουγιά, φταίω εγώ. Σας έχω καλέσει πολλάκι στην εκπομπή. Και το ξέρετε ότι πάντα είστε ευπρόσδεκτος. Μα δεν είναι και το θέμα. Και ποιος δεν θέλει σε όλη την Ελλάδα να έχει εμένα στην εκπομπή του. Εντάξει. Όταν οι απόψεις μου πραγματικά είναι απόψεις που ακούγονται. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι η δική μας διένεξη προέκυψε από την υποκειμενική θέση την οποία αναπτύξατε, μη σεβόμενος το τεκμήριο οθότητος της χειρίας κατηγορουμένης στην υπόθεση της Τζορτζίνας. Και μάλιστα είχα και ένα επεισόδιο τότε με τον κύριο Νικολιτάκη και σήμερα μιλήσαμε για πρώτη φορά από τότε. Αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει, αυτά στη ζωή συμβαίνουν. Εγώ έχουμε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να δεχτώ ότι είναι δυνατόν μέσω τηλεοπτικών εκπομπών να συλλαμβάνεται μια γυναίκα και κύριε να οδηγείται στη δικαιοσύνη. Κύριε Κούγια, είστε πάρα πολύ έμπειρος. Μισό λεπτό. Αγαπητέ μου κύριε Κούγια, είστε πάρα πολύ έμπειρος. Ο εμπειρότερος Έλληνας ποινικολόγος. Έτσι είναι τα πράγματα, λοιπόν, δεδομένο. Δεν μπορείτε όμως να βγαίνετε και να λέτε ότι την κυρία κατηγορουμένη, την κυρία Πισπυρίγκου, τη συνέλαβαν οι εκπομπές. Αυτό το ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο δεν στέκει. Είμαι απόλυτος. Δεν στέκει. Η κυρία Πισπυρίγκου δεν συνελήφθη εξαιτίας ημών ή κάποιων άλλων συναδέλφων ή του κύριου Καρακούκη ή του κύριου Τσιάρα. Όλα αυτά τα οποία λέτε. Συνελήφθη εξαιτίας του γεγονότος ότι στην Τζορτζίνα βρέθηκε και ταμείνει, κύριε Κούγια. Το έχετε αντιληφθεί αυτό. Ναι, μόνο που η αρχική. Ακούστε με κάτι. Συνελήφθη λοιπόν γιατί βρέθηκε και ταμείνει.
Ναι, και εσείς ποτέ δεν αναδείξατε μέχρι σήμερα ναι. ότι η περίπτωση του θανάτου από κεταμίνη παγκοσμίως είναι σε παγκόσμια βοοτυπία μόνο όπως παραδέχθηκε και αυτός ο ανεκδιήγητος Ράικος στην υπόθεση της κυρίας Πισφυρίκου. Και δεν είπατε και κάτι άλλο, ειλικρινά. Αυτό το οποίο είπε και σήμερα η κυρία Τσιόλα, ότι είναι πρωτοφανές το γεγονός με ποιο τρόπο αυτή η υπόθεση πήρε την δικαστική οδό, χαρακτηρίζοντας τα ερωτήματα τα οποία υποβλήθηκαν από τον κύριο προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών, τον κύριο Λευθεριάνο, ως κατευθυνόμενα και πρωτοφανή για την προσέγγιση την οποία ζητούν να γίνουν από ιατροδικαστές η διερεύνηση λοιπόν, αυτή είναι θανάτων. Η νομική σας άποψη. Αυτά που συνέβησαν στην υπόθεση αυτή. Εσείς δεν μπορείτε να παραγνωρίσετε, κύριε Κούγια, μισό λεπτό. Δεν μπορείτε να παραγνωρίζετε το γεγονός ότι δημοσιογράφοι. Ένα λεπτό. Όχι, να ακούσετε και εμένα όμως. Δεν μπορείτε να παραγνωρίζετε το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι οφείλουν να κάνουν έρευνα σε τόσο σοβαρές υποθέσεις. Ο κάθε δημοσιογράφος κάνει ναι. την έρευνά του. Εγώ την έχω κάνει την έρευνά μου. Έχουμε αποκαλύψει πολλά όπως αποκαλύψαμε, κύριε Κούγια, και θα ήθελα και μία απάντηση επ' αυτού. Ότι η κυρία Τσιόλα ζήτησε και έλαβε αντίγραφα της δικογραφίας πριν πάει να καταθέσει για τρίτη φορά στην ανακρίτρια, όπου το άλλαξε γιατί θυμόμαστε ότι έκανε λόγο για ασφυξία και κατέληξε στο να διευκρίνει το θάνατο. Έλαβε αντίγραφα της δικογραφίας από το δικό σας το δικηγορικό γραφείο. Αυτό πώς το εξηγείτε. Ουδέποτε, ακούστε με. Ο κύριος Απατσίδης το έχει πει σε δημόσια ανακοίνωση, την οποία έχει δώσει. Το ξέρει τον κύριο Απατσίδη. Για να τελειώσουμε. Δυστυχώς το ξέρω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε. Για να τελειώσουμε. Γιατί λέτε δυστυχώς το ξέρετε, δεν τον εκτιμάτε τον κύριο Απατσίδη. Μην πεταγόμαστε στο σπουργίτι από το ένα κλαδί στο άλλο. Ωραία. Δεν αναδείξατε ποτέ. Μην μου λέτε τι δεν ανέδειξα, σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Περιμένετε, κύριε Ένατο. Περιμένω, κύριε. Δεν αναδείξατε ποτέ στην υπόθεση ο Τζορτζίνας ότι η αρχικώς ασκηθής ποινική δίωξη αφαιόρα ασφυκτικό θάνατο. Και στο τέλος, επειδή δεν έβρισκαν ασφυκτικό θάνατο, εφευρέθηκε η ιστορία της κεταμίνης. Ποτέ δεν το αναδείξατε. Τώρα, ας πάμε σε αυτό που με ρωτήσατε για την κυρία Τσιόλα. Εγώ τον κύριο Απατσίδη δεν τον εκτιμώ και το έχω δηλώσει δημοσίως, ειλικρινά, γιατί έχει αναλάβει εργολαβικά οτιδήποτε μπορεί να συμβεί εις βάρος μου από οποιονδήποτε, να το μετουσιώσει σε διάφορες αγωγές. Όποιος έχει ένα πρόβλημα μαζί μου, πηγαίνει και τον βρίσκει και κάνει αγωγές εις βάρος μου. Έτσι έχει εσχάτως, όλους κάτι, εσχάτως μπορώ κάτι, να πω έτσι. Και εγώ ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με μένα, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Εσχάτως λέω. Αυτό μπορεί να συμβεί. Ναι. Να είστε βέβαιος ότι θα συμβεί. Όταν πραγματικά κάποιος ξεχωρίζει, υπάρχουν συνάδελφοί σας, όπως υπάρχουν και συνάδελφοί μου, οι οποίοι είναι ζηλόφθονοι, δεν μπορούν να δεχτούν ότι κάποιος διακρίνεται, ότι βγάζει περισσότερα χρήματα από αυτούς, ότι αποκτά μεγαλύτερη φήμη από αυτούς. Αυτά δυστυχώς είναι στοιχεία κάποιων συναδέλφων σας και συναδέλφων μου. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο όμως. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ρόλος του δικηγόρου είναι να βοηθήσει την δικαιοσύνη να εκδώσει δίκαιες αποφάσεις. Εδώ στην υπόθεση αυτή η δικαιοσύνη δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με τίποτα για τους θανάτους αυτούς. Άρχισε να ασχολείται όταν κάποιοι ιατροδικαστές και κάποιοι δημοσιογράφοι άρχισαν να προσεγγίζουν την υπόθεση αυτή. Επειδή δεν προλαβαίνω, ειλικρινά, ο λόγος που δεν έρχομαι στην εκπομπή. Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό, κύριε Κούγια. Απαντήστε όμως. Μείνετε τώρα, ξέρετε, μπορείτε να τριπλάρετε. Παίζατε και ποδόσφαιρο παλιά. Μισό λεπτό. Όχι. Για την κυρία Τσιόλα και για τη δικογραφία. Ναι. Αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Πώς θα παίρνετε τα αντίγραφα αυτά. Εκείνο το χρονικό διάστημα, εγώ πρέπει να είχα προβλήματα υγείας. Πυκνώνησε με το γραφείο μου και πρέπει να ζήτησε αντίγραφα γιατί η κυρία Τσιόλα ήθελε να στραφεί δικαστικά κατά όσων πραγματικά αμφισβητούσαν με τρόπο αντιεπιστημονικό την επιστημονική της προσέγγιση. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με την επιστημονική της άποψη? Συγγνώμη, κύριε Κούγια, είστε πολύ Αφήνετε υπονοούμενο ότι μπορεί εγώ να επηρέασα δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Μισό λεπτό, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Και το γνωρίζετε εσείς όμως πάρα πολύ καλά και εξαιτίας αυτού του λόγου η κυρία Τσιόλα ελέγχεται πειθαρχικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπάρχει μια ΕΔΕ σε βάρος της. Τι τρία χρόνια τίποτα ελέγχεται. Όπως δεν ελέγχεται. Ελέγχεται κανονικά, το είπε και στο ακροατήριο σήμερα. Ακούστε με για να τελειώσουμε. Ναι. Σήμερα ήταν κατηγορηματική ότι πριν τρία χρόνια ο Τσιάρας προανήγγειλε πειθαρχικό έλεγχο. Το ξέρετε, κύριε Κούγια, επειδή εσείς την κυρία Τσιόλα μπορεί να τη γνωρίσατε τώρα πρόσφατα. Εγώ με την υπόθεση αυτή ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. Μισό λεπτό, κύριε Κούγια, γιατί αν θέλετε να τα πούμε και κατηδίαν με έναν καφέ εκτός τηλεοπτικού αέρα, να σας πω εγώ το παρασκήνιο της ιστορίας αυτής, αν δεν το γνωρίζετε. Όχι, δεν προλαβαίνω, έχω σοβαρότερο θέμα να κάνω. Ωραία.
Να μην πιούμε καφέ. Θα τα βρούμε άλλη φορά. Όχι, μισό λεπτό, να σας πω αυτό. Μην κλείσετε, μην κλείσετε, μην κλείσετε, κύριε Κούγια. Τώρα παρακαλώ. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να έχω ένα λεπτό. Κυρία Σιόλα, είπε. Ένα λεπτό. Είπε, κυρία Σιόλα, έχω καταθέσει σε 7.000 υποθέσεις είτε εγκλημάτων είτε ιατρικών σφαλμάτων. Ουδέποτε αμφισβητήθηκε η γνωμοδότησή μου. Όλες οι γνωμοδοτήσεις. Από τι κατέληξε η Ήρδα, τι λέει η κυρία Τσιόλα, από τι κατέληξε, έχει βρει την αιτία θανάτου, γιατί στην αρχή μας έλεγε. Αποδιευκρίνιστο θάνατο. Αρχικά έλεγε αγενεσία υποπλασία λευκόμβου. Μετά έλεγε εγκληματική ενέργεια. Ό,τι έλεγα. Ό,τι έλεγα, να ακούσει ποτέ, δεν έχει πει τέτοια πράγματα. Πώς? Ό,τι έχει πει, τα έχει πει στις καταθέσεις της. Στις καταθέσεις. Τα έχει πει στις γνωμοδοτήσεις της. Πουθενά δεν μιλάει για εγκληματική ενέργεια, δεν έχει μιλήσει πουθενά. Στην πρώτη κατάθεση της, κύριε Κούγια, μίλησε για εγκληματική ενέργεια. Ζητούσε μίλησε να για διερευνηθεί. Όχι. Γιατί όχι. Ζητούσε να διερευνηθεί τώρα. Λέτε πράγματα ανακριβή. Λοιπόν, όχι, δεν λέω ανακριβή. Αυτό το πάρετε πίσω. Δεν λέω ποτέ ανακριβή. Καλό. Το παίρνω. Λέτε ανακριβή πράγματα. Δεν λέω ποτέ ανακριβή, κύριε Κούγια. Εντάξει τώρα. Λοιπόν.